Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγραμματός μας για να σας μεταδώσουμε μία δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας. Πάμε απευθείας στη συνάδελφό μας, Λουίζα Κροντήρη, που έχει τις περισσότερες πληροφορίες. Λουίζα. Απόψε το βράδυ κατέληξε ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος, ηλικία 83 ετών. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας με αναπνευστική ανεπάρκεια. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια. Στο πλευρό του, αυτό το διάστημα ήταν όλα τα μέλη της οικογένειάς του. Είχαν έρθει και τα παιδιά του από το εξωτερικό, όπως και οι δύο αδερφές του από την Ισπανία, η Βασιλομήτρο Σοφία και η Ειρήνη. Ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος γεννήθηκε στο παλαιό ψυχικό στις 2 Ιουνίου του 1940. Ήταν γιος του βασιλιά Παύλου του Πρώτου και της βασίλισσας Φρεντερίκης και ανέβηκε στο θρόνο το 1964. Βασίλεψε στο 1973, οπότε και με δημοψήφισμα της Χούντας καταργήθηκε η μοναρχία. Με το δημοψήφισμα του 1974 εξέπεσε οριστικά του αξιώματός του στην Ελλάδα, καθώς οι πολίτες επέλεξαν ως μορφή πολιτεύματος την αβασίλευτη δημοκρατία με ποσοστό 69,2% στις 13 Δεκεμβρίου του 1967. Να θυμίσουμε ότι ο τέος βασιλιάς οργάνωσε αντιδικτατορική κίνηση που απέτυχε. Έκτοτε ζούσε αυτοεξόριστο στο εξωτερικό, αρχικά στην Ιταλία και στη συνέχεια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα τελευταία όμως χρόνια είχε επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ το τελευταίο διάστημα ζούσε με τη σύζυγό του στην Αθήνα. Να σας πω ότι τις προηγούμενες ημέρες τα μέλη της πρώην βασιλικής οικογένειας προσευχήθηκαν για τον τέος βασιλέα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών. Και Λουίζα, σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τα διαδικαστικά, από ό,τι ενημερωνόμαστε από τον συνάδελφό μας Γιάννη Καντέλια, θα ακολουθήσει αύριο διυπουργική σύσκεψη όπου θα αναφερθούν στα διαδικαστικά, φαντάζομαι, της κηδείας και για ό,τι άλλο θα ακολουθήσει. Λουίζα Κροντήρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην κανονική ροή του προγραμματός μας. Καλό σας βράδυ.